Την αποχώρησή του από τη Νέα Δημοκρατία γνωστοποιεί με επιστολή προ τον πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, ο Φίλιππο Τσαλίδη, Μιλώντα σε πρώτο πρόσωπο προ τον Αντώνη Σαμαρά, τον κατηγορεί για τον αποκλεισμό του από το ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία, κάνει λόγο για θλιβερή εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα με τι επιλογέ στα ψηφοδέλτια, κάνει σχόλιο και για την επιλογή του Γιώργου Πατράκη στο επικρατεία και καταλήγει ότι δεν θέλει να είναι συμμέτοχο στην πορεία προ την καταστροφή που έχει το κόμμα. Στην επιστολή του, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσαλίδης αναφέρει. Αντί να αποκλείσει από τα ψηφοδέλτια ακριβώ εκείνου που ίδιου πολλέ φορέ κατονόμαστε ω βαρύδια, επανέφερε στην ενεργό δράση ακόμη και πρόσωπα που ο Κώστα Καραμαλή είχε αποστρατεύσει. Αντί να δώσει το μήνυμα τη πραγματική παστρατιά, αποδείχτηκε δέσμο των υποχρεώσεων που ανέλαβε έναντι των υποστηρικτών σου κατά την αναρρίχησή σου στην Προεδρία του Κόμματο. Αντί για την ενότητα, προώθησε τη διαίρεση. Αντί για τη δικαιοσύνη, τη μεροληψία. Η εκλογική αναμέτρηση τη 6η Μαου είναι η πιο κρίσιμη και η πιο καθοριστική για τον τόπο από οποιαδήποτε προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Κι όμω πορεύεσαι προ τα εκεί με μικροκομματικά και παλαιοκομματικά κριτήρια. Και αλήθεια, με ποια πολιτικά κριτήρια συμπεριλήφθηκε στο ψηφοδέλτιο Επικρατεία που υποτίθεται ότι δίνει το στίγμα τη παράταξη ένα άγνωστο συνδικαλιστή τη Πάσκα από την Ξάνθη, ενώ αποκλείστηκε αντίστοιχα πρώην βουλευτή, Γενικό Γραμματέα Έρευνα και Τεχνολογία και αντιπρίτενη του Δημοκρήτου Πανεπιστημίου Θράκη. Όταν τα ποσοστά τη Νέα Δημοκρατία έχουν κατρακυλήσει τόσο χαμηλά, έχει την πολυτέλεια να αποκλείσει τα λέγη τη. Η θλιβερή αυτή εικόνα, συνεχίζει ο κύριο Τσαλίδη, δεν αρμόζει ακόμα που επιδιώκει να κυβερνήσει μια χώρα που βρίσκεται στη δίνη τη μεγαλύτερη κρίση. Είναι εικόνα μια παρέα που δεν έχει διδαχθεί ούτε από τα λάθη του παρελθόντο, ούτε από τη δίκαια αγανάκτηση του λαού. Αποχωρώ από τη Νέα Δημοκρατία με οργική λύπη. Δεν πρόκειται απλώ για προσωπική πικρία, παρόλο που δεν το κρύβω ότι υπάρχει και αυτή πρόκειται για καθαρή πολιτική εκτίμηση ότι αυτή η νέα δημοκρατία οδεύει σε λάθος κατεύθυνση. Σε αυτή την ανεύθυνη και καταστροφική πορεία εγώ δεν θα είμαι συνοδοιπόρος, γιατί θέλω να κυκλοφορώ με το κεφάλι ψηλά και να μπορώ να κοιτάζω τους συμπολίτε μου στα μάτια, καταλήγει στην επιστολή του προς τον Αντώνη Σαμαρά ο Φίλιππος Τσαλίδης.